This will be over soon, Joe. Λαλή καλησπέρα. Έτσι είναι το... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φρίξος. Splash. Και βλέπετε έναν βλέπουμε. Βλέπουμε. Δεύτερο επεισόδιο της νέας μας σειράς που εγκαινιάζουμε. Το βλέπουμε είναι reviews. Θα κάνουμε ένα σύντομο recap. Του βλέπουμε σύντομα reviews ταινιών τις οποίες είδαμε και νομίζουμε πως αξίζουν συζήτησης και το πιο πιθανόν viewing που σας. Δεν νομίζω να κάνουμε review ταινίες οι οποίες είναι κακές, εκτός και αν είναι πραγματικά έσχαντα και αξίζει να συζητηθούν mystery, του πόσο... Science Mystery Theater 3000. Το οποίο είναι... show, by the way. Να το δοκιμάσουμε, παρόλο που ούτε ο Patton Oswalt είμαι, ούτε η Jennifer Day. Announced για το νέο Mystery Theater 3K. Το κάνουν πολύ πίεση, να κάνουν πολύ promotion. Αφού έκαναν σε crowdfunding και έπαιζαν πολύ χρήμα. Σε πολλούς που το αγαπούν. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο του βλέπουμε θα συζητήσουμε την τελευταία ταινία που κυκλοφόρησε όταν ήταν ακόμα εν ζωή ο Anthony Yeltsin. Ουσιαστικά την τελευταία του ταινία. Το Green Room. Yep. Συνόψεις του Green Room. Λοιπόν, το Green Room, όσοι ακούτε, είσαστε και μέσα στη rock, στη punk και τα λοιπά, να σας αρέσει πάρα πολλά στερά, γίνοντας πάντων. Έχει να κάνει με έναν punk συγκρότημα που τη Νέα Νιόρκη, οι ταξιδεύουν, αν θυμάμαι καλά, στο Σαν Φρανσίσκο για να παίξουν σε ένα γκίκ, σε ένα φεστιβάλ, το οποίο ακυρώνεται. Εκνευρίζονται γιατί εμπατημένοι είναι ένα punk συγκρότημα. Έκαναν στην περιοδία. Έκαναν στην περιοδία. Ήταν κλασική όμορφη περιοδία. Μέσα σε ένα βαν με τα πράγματα του, επένα σε γκίκ σε γκίκ, ήταν έσχο ο μάνατζερ του. Ένα σκύλι άχρηστο, ο οποίο όμω he comes through. Όταν τους κλείσει ένα αρκετά μεγάλο gig space, ναι, που έχει ένα... On the way back, τέλος πάντων, όταν έχουν στην έκατη σέντια. Όχι, ήταν να εκκλειώναν την περιοδία και πέραν έστω τους. Ναι, ναι, είχαν λεφτά καν να πας. Ακριβώς. So, ήταν, έβρε μας κάπου απέξουμε για να σπάσουμε μποξύλο. Εκλέφκαν πεζίνες. Για να καταφέρουμε να φάμε και βάλουμε πεζίνες να πάμε έστω μας. Και ο μάνατζερ τους έκλεισε τους έναν gig με τον του αναρχικού punk συγκροτήματος και είχε όμως ένα μεγάλο, τεράστιο catch. Τούτη μουσική σκηνή. Ναι, που τούτα είναι στα πρώτα 5 λεπτά. Ναι, no spoilers. Απλώς άφηκε να νοηθεί ότι τούτο το τόπος που να παίξω στο South, προσέξτε, στο South της Αμερικής. Hint, fucking hint. Οι ιδέες τους μπορεί να με συνάδουν ακριβώς με τις δικές του συγκροτήματος. Ή μπορείς να πεις ότι ήταν καραναζίσταροι ρατσιστές τέραντα. So, όταν φτάνουν και τα παιδιά να παίξουν, αποφασίζουν να παίξουν ένα κομμάτι των Dead Kennedys, το οποίο θα τους πει σε καλό. Και όσοι ασχολείστε με μουσική πάλι να καταλάβετε ποιον κομμάτι. So, να σας αφήκουμε οτσάμε όσον αφορά το plot. Περίμενε όμως. Πρέπει να πέτσει το turning point της ταινίας. Μετά από το τέλος του gig, μιλούμε για πρώτα 15 λεπτά της ταινίας τώρα, το συγκρότημα γίνεται μάρτυρας σε μια δολοφονία. Στο green room της μουσικής σκηνής. Εξού και το όνομα της ταινίας. Και όταν ξεκινά, ένα από τα ομορφότερα horror films που είδα που το Martyrs. Right about that alley, actually. Είναι σε γίνον το genre, θα μπορούσα να πει κάποιος είναι torture horror. Είναι torture horror. Ξέρεις τι θα το ονόμαζα. Και λέω home invasion χωρίς να home, είναι venue invasion, αλλά κάνει νέο genre. Θα το ονόμαζα human horror. Είναι έτσι human horror. Είναι human horror και εν το περιμένεις. Με τέρατα ανθρώπους και οι dynamics, κάτι έναν πολλάριο σενάριο. Ο Jeremy Saulnier, ο σκηνοθέτης, έκαμε τρεις ταινίες. Το Murder Party, το Blue Ruin. Blue Ruin, yeah. Wow! Πολλά... Νομίζω ανέβηκε, αλλά να επιβέτω με το τι. Ναι, αλλά κράτησε το ίδιο theme, δηλαδή overstylized death, καμία σχέση, το να αφαιρείς μια ζωή, νιώθεις το τι ακριβώς είναι και από την άλλη θεωρείς πόσο ασήμαντο είναι στο τέλος της ημέρας, έναν puff. Για να και έφτει μια ζωή, ας πούμε. Που ήταν τα τελευταία χρόνια τα οποία δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος να ζήσει. Και δεν ήθελα να καταλάβω ποιος να ζήσει. Απλά εγώ ένιωθα το φόν που νιώθουν οι ήρωες της ταινίας. Λυπούμε πάρα πολλά που από ό,τι κατάλαβα θα παίξει την ταινία στο σινεμά. Ναι, δεν νομίζω. Είναι μια indie ταινία όμως επειδή πάρα πολλά καλά στο εξωτερικό, στα φεστιβάλ, ειδικά αρκετά βραβεία και έπαιξε σε αρκετά art house venues. Εγώ εδώ στην Αγγλία, actually, στο Soho. Το Blue Ruin έπαιξε και κάνες. Είχε run στις κάνες. Όταν είδα εγώ τον Green Room στην Αγγλία, actually, ο κόσμος έφευκε από το σινεμά. Όχι γιατί ήταν κακή ταινία, γιατί
ήβραν το τόσο disturbing κάποιες που είναι σκηνές. Μα, πάντα είναι πολλά καλή, μια καλή ένδειξη ότι δουλεύει και γίνον που θωρείς. Και όχι μόνο gore που έχει, έχει έναν καλό touch gore, αλλά το isolation και τον despair που νιώθεις, επειδή μπαίνεις στα λαβούτσια των... Είναι ασφυκτικό και αν είσαι έναν πράγμα, θέλεις να δεις αν θα καταφέρουν κάποιοι που του δυναζήσουν στο τέλος, αν θέλουν να βγουν από το situation. Και πώς να βγουν. Και επίσης να πω ότι είσαι έναν από τους καλύτερους horror villains που είδα φέτος τουλάχιστον, το είδα κάποια χρόνια και επειδή το προηγούμενο επεισόδιο είχαμε σχέση με το Star Trek, δώσ' το φέρνω τα πράγματα, και actually αυτό που παίξα στο Star Trek τέτοιες πέσεις στον Ιλίνια, ο Patrick Stewart, Jean-Luc Picard, του The Next Generation, άνθρωπος κάνει έναν τέλειον depiction ενός από τους καλύτερους villains. Αρχιναζίσταρος. Και ενώ είναι Ιγγλέζος παίζει έναν Αμερικάνο τέλεια μέχρι και το accent και τα πάντα. Μιλάς για τον Patrick Stewart, έτσι. Εντάξει, η εγγλέζικη σχολή ηθοποιών είναι απλά respect. Κάτι που δύσκολο με το απέναντι version, οι Αμερικάνοι πολύ δυσκολεύονται πάρα πολλά να κάνουν εγγλέζικο accent. Of course. Ενώ οι εγγλέζικα μου Αμερικάνικο accent πολλά εύκολα. Λοιπόν, είχαμε το συνόψεις και νομίζω είπα και εγώ ότι ακριβώς μου αρέσκει, όμως έμεινε κάτι που είναι μάμε και όπως αρέσκουν. Μα πώς θα ξεκινά κάποιος, η ταινία έχει πολλά καλό cast. Δηλαδή, αν νομίζετε ότι είναι ένα B-movie, κάνετε πολλά μεγάλο λάθος. Cinematography, casting, σενάριο, editing, ένα όλα top notch παιδιά. Great female performance. Και ακόμα κάτι πολλά, wow. Που διάφορες, όχι μόνο μια. Ναι. Πιο πολλά καλές. Πιο πολλά καλά female performances, μια κάνει stand-out απίστευτα. Τι να πω, είπα για ο Patrick Stewart, είπαμε για το... Έξτρα κερασάκι στην τούρτα, είπαμε μέσα στην ροκάς, μεταλλάς, η punk guy, να δείτε κάτι έξτρα σας αρέσει. Όσοι ήσασταν και σε συγκρότημα, ήσασταν κοντά σε συγκρότημα, να καταλάβετε πολλά από τα tropes, τα οποία εγώ αναγνώρισα γιατί έκανα κάτι φενκάρκα, είμαι promoter. Ή αν είσαστε, ή αν ασπάζεστε κάποιον, τέλος πάντων, πιστεύω, όχι ακραίων, ή fringe, τέλος πάντων. Και πως δύο πλευρές. Όχι, δεν ξέρω πως αν εμπλεχτήκετε ποτέ σε παρόμοιο σενάριο, εν έξω θέλουν να μας δέρουν ή να μπορούν να κάνουμε πόσο είναι ευκόμπου δαμε. Πάνω κάτω όλοι ζήσαμε κάτι τέτοιο. Τούτη ταινία εντούν το πράγμα επί 10. Συμφωνώ με το φρίξο. Αρνητικά. Νομίζω δεν έχω. Εγώ ούτε εγώ έχω. Για μένα ότι να βγάλω μια ώρα. Τι να σου πω. Όχι, ήταν τέλειο. Όσο ήταν, ήταν τέλειο. Ειλικρινά λυπούμε που θα το δείτε στο σινεμά. Λυπούμαι που να δείτε στην τηλεοράσουα σας όσο μεγαλύτερα είναι. Εν μπορώ να σας πω πού να το δείτε. Εν ταινία μου, μπορεί να σε το δείτε με audience. Ή πώς να το πιάτε στα σέρκα σας, just do it. Εγώ το recommendation μου είναι ότι αν έχει κάποιος φίλος που σας προσέχτω και να μαζευτείτε 10-12 άτομα την δείτε με κάμποσες μπύρες και καφρίλα. Εγώ είδα την Forever Alone μπροστά από την οθόνη μου, δηλαδή ήμουν καρφωμένος που το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. It was great. Είναι από τις καλύτερες horror films που είδα από το Martyrs, που για μένα είναι ίσως η καλύτερη ταινία horror film. Οπότε... Εντανίζεται πολλά που είναι την καλλική σχολή κατά κρύβια horror. Ναι, ο Σόνιερ πάει. Γινόν brutality, το στεγνόν, το realistic. Εγώ να πω άλλο ένα φήμα παρακάτω, να πω ότι είναι... Ίσως να πω είναι η άλλη καρμένη μου ταινία που είδα φέτος προς το παρόν. Να μαρτυρήσω ότι δεν είδα τόσες πολλές όσες βλέπω κάθε χρόνο. Και εν το 15 το Green Room. Εν το 15 έπαιξε στα φεστιβάλ το 15, στο 16 άρχιψε να παίζει στα σινεμά κανονικά ενώ πέρα το φεστιβάλ. Νομίζω στην Κύπρο να δείτε σε video on demand ή να την αγοράσετε σε Blu-ray ή DVD ή με κάποιο άλλο τρόπο να βλέπετε ταινίες. Δεν ξέρω αν θα παίξει κάποιο σύνδρομο με την άλλη. Μακάρι. Και ίσως να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιο viewing της ταινίας στο μέλλον. Ένα public viewing. Count me in, ενώ είμαι έτσι που εδώ μέσα. Να γουστάρετε να κάνουμε ένα public viewing και με live μπάντα. Ίσως να πούμε τους φίλους μας τους Ζιβάνης θα θέλουν να τα έτσι με. Αν ξέρετε τους Ζιβάνης, αν δεν τους ξέρετε κάνετε έναν YouTube search Ζιβάνης. Τώρα ας πούμε. Πραγματικό κυπριακό punk. Και μάλλον κυπριακό με όλη την... Που κόσμο ο οποίος δεν ζήσε το mentality και όχι μόνο. Να πω στρατσίβεν, by the way. Καλό, με χίλια. Στο Soul Kitchen.
live punk συγκρότημα, είναι ένα screening του λαλίες του. Ή σε κάποιον άλλο χώρο, ο οποίος μπορεί να είναι συγκεκριμένα διαμορφωμένος για την δουλειά. Έχει λίγο καιρό που σας κάνουμε να δούμε hint. Ότι μπορεί σύντομα να έχουμε δικό μας χώρο. Stay tuned, είμαστε πάρα πολλά κοντά. Είμαστε με το χέρι μπας στο πόμολο, ας πούμε. Θα είναι ένα καλό δώρο. Στον κοιχότοπον και στον κόσμο. Είμαστε ακόμα σε φρεσικό στάδιο, αλλά είστε μαζί μας. Φάνηκε από το προηγούμενο event που κάναμε με τον Game of Thrones, ότι έχει πολύ κόσμο που... We are family. Που είναι πίσω μας και final words για το Green Room. Final words για το Green Room. Εάν έχετε ακόμα και έναν γκόκον λάτρι horror μέσα σας, you need to watch this film. Εγώ να πω ότι είναι μια από τις must ταινίες της χρονιάς και ακόμα χρόνος είναι γιος, είμαστε στη μέση, αλλά είναι must. Yes. Είτε σας αρέσει το horror είτε όχι, αν είσαστε απλώς ένας τύπος που σας αρέσει το rock και το metal και έρχεται μια ταινία που είναι βιογραφία ή κάτι έτσι, αλλά έχει σχέση με το θέμα, πάλι το συνιστώ. Αν σας αρέσει το southern thriller, πάλι το συνιστώ. Νομίζω πέφτει σε πολλά γένερα στο ταινία, δεν μου αρέσει. Ο μόνος λόγος... Δηλαδή εσύ μπορείς να πεις horror, κάποιος να πεις thriller, κάποιος να πεις adventure. Horror, thriller, εννοείται. Εντάξει, είναι τον base. Ο μόνος λόγος που το βάλω μπροστά ότι horror είναι επειδή έχει ανθρώπους που πραγματικά δεν θα τους αρέσει. Επειδή είναι άβολο. Ναι, και πρέπει να είναι πλάστον. Ωχ, που γουστάρω, απάνταστα. Εσύ που το, Antichrist. Να δω ταινία, έφτιαξε ο κόσμος από το σινεμά. Η σπλήνα μου. Η σπλήνα μου, έτσι. Είναι ψυχοφθόρες ταινίες. Τι μου θύμιζες τώρα. Lars von Trier, όσο σας αρέσει. Von Trier. House horror. Εν άδικο να πεις τον von Trier House. Πρέπει να κάτσουν όλοι να εκτιμήσουν. Εδική του σχολή. Yes, yes. Να εκτιμήσουν και... Παπαναία μου, νύμφω. Λοιπόν, Green Room. Must, μαζευτείτε μια παρέα, ακούστε λίγο δίσκους Dead Kennedy, Misfits, αμερικάνικο punk κατά εξοχή. Κείτε μια κακή μπύρα από το Lidl, sorry Lidl είναι σε σπονσορας, λοιπόν, για να μπείτε μες στο mood και μετά δείτε το Green Room, έτσι λίγο μπιωμένοι και έτσι θα μας ξεχάσετε. No, no, no. Great, great film. Πολλά κοντά στο 10 από τα 10, ανόητ, απλά 10 από τα 10. Παρόλο που δεν βάλω βαθμολογίες, αλλά... Εγώ να πω είναι geek-approved. Είναι τέλειο. Geek-approved. Και με ξέρετε να κάνετε subscribe, χρειαζόμαστε subscribers. Βοηθάτε μας πολλά στο Facebook, κάνετε comments, like, αλλά θέλουμε και subscribe. Το σπίτι μας είναι στο YouTube. So please don't forget. Right here on YouTube, boys and girls. Subscribe. Δείτε το προηγούμενο βίντεο που κάναμε για το Star Trek Beyond. Και τα άλλα βίντεο στο Geek-O-Dobo ασφαλώς. So stay tuned. Until next time, geek on.